Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7 παρα 10 με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Είμαστε εδώ λοιπόν και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο email που βλέπετε στην οθόνη σας. Μπορείτε να στέλνετε θέματα που επιθυμείτε να αναπτύξουμε, επίσης φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αλλά και φωτογραφίες που θέλετε έτσι να αποτυπώσετε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός και θέλετε βέβαια να το ψάξουμε ακόμα περισσότερο και να σας το παρουσιάσουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν, τα επεξεργαζόμαστε όλα αυτά και πραγματικά η ανταπόκρισή σας είναι μεγάλη σε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινώντας τώρα από εκείνα που μετά την πύλο συνέβησαν και στα Φιλιατρά. Και στην Τριφυλία λοιπόν γιορτάστηκαν τα 15 χρόνια λειτουργίας της Κώστα Ναβαρίνο, της εμβληματικής επένδυσης που έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη τη Μεσσηνία, με μια υπόσχεση για ακόμα πιο δυναμική προσπάθεια. Για την Κώστα Ναβαρίνο και την οικογένεια Κωνσταντακόπουλη αυτή η χρονιά είναι ξεχωριστή, καθώς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας, 15 χρόνια παρουσίας και προσφοράς σημαντικών επιτευγμάτων και επενδύσεων. Μέσα από αυτή την προσπάθεια η Μεσσηνία έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο και ο προορισμός καθιερώνεται. Περάσανε 15 χρόνια από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η Τέμες αυτό το θαύμα που λέγεται Κώστα Ναβαρίνο. Παιδιά, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, ταξιδεύω σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και πλέον σε όλο τον κόσμο, πέρα από την Αθήνα, πέρα από την Μύκονο, πέρα από τη Σαντορίνη, σας μιλάω να το πιστέψετε, μιλάνε για τον Κώστα Ναβαρίνο, μιλάνε για την περιοχή σας, μιλάνε εδώ για όλα τα χωριά, για όλα τα μέρη, για όλη την περιοχή που τόσο πολύ έχει μπει στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και επισκέπτονται αυτά τα χρόνια, οι ξένοι, περνάνε από όλα τα μέρη, περνάνε από το μέρος το δικό σας, από τα Φιλιατρά, από τους Γαργαλιάνους, από την Κυπαρισία, από τη Μαραθούπολη, από όλα τα μέρη περνάνε και νιώθουν πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι που συναντάνε ανθρώπους σαν και εσάς, ανθρώπους με αγάπη, με φιλοξενία, με περηφάνεια που τους κάνετε και περνάνε πραγματικά υπέροχες στιγμές και γυρνάνε στην πατρίδα τους και βλέπουν την πραγματική Ελλάδα, την αληθινή Ελλάδα. Η οραματική επένδυση του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, που συνεχίζεται με την ίδια δυναμική από τον γιο του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, κατάφερε να εξελιχθεί σε κάτι ξεχωριστό και να συνδέσει άρρηκτα το όνομα του προορισμού, κάνοντας το γνωστό σε όλο τον κόσμο. Για σας γίνεται αυτή η γιορτή, για να σας ευχαριστήσουμε ειλικρινά για όλη αυτή τη βοήθεια και τη συνεργασία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλους τους συνεργάτες του Δήμου, τα σώματα ασφαλείας, τους συνεργάτες όλων των στρατορίων εδώ γύρω που βοηθήσαν αυτή την οργάνωση. Την οργάνωση, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας να χορηγούμε αυτή την εκδήλωση. Και έτσι λίγο προσωπικά και από ψυχής, έχω παιδικές αναμνήσεις πολλές από το Δήμο της Τριφυλίας. Ερχόμουν μικρός με τον ονό μου εδώ που είναι από τους Γαργαλιάνους, με τον καπετάνιο κάθε φορά που ερχόμασταν κάτω ανεβαίναμε από εδώ και σταματάγαμε στο Μάραθο να φάμε ψάρι. Ερχόμασταν και από τα Φιλιατρά, περνάγαμε και από την Κυπαρισία. Άρα οι αναμνήσεις μου μικρές είναι από την περιοχή εδώ. Και όπως ξέρει και ο κ. Δήμαρχος, εγώ έχω δύο σπίτια που μένω. Ένα στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων και ένα εδώ στο Δήμο Τριφυλίας. Και είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα να γιορτάσω τη γιορτή μου μαζί σας. Ευχαριστούμε το μεγάλο οραματιστή της Τριφυλίας, τον αείμνηστο καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπλο, το Κώστα Ναβαρίνο, που έδωσε μεγάλη έμφαση και αγάπη στην περιοχή μας.
και συνεχίζει όλη την οικογένεια να ευχηθούμε και στους υπαλλήλους οι οποίοι βοήθησαν σε αυτή την όμορφη συναυλία με τον Αρχιλέα, μας δένει και κάτι άλλο. Όταν του μιλάς στα μάτια, σου αγγίζει την ψυχή. Μας αγαπάει και μακάρι ο αείμνηστος να μπορούσε αυτό το έργο να το είχε δημιουργήσει πριν 20 χρόνια. Θα ήμασταν πολύ μπροστά. Αλλά και πάλι δεν μας ξεχνάει. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Καλησπέρα στα καλά τα παιδιά. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο. Τα σπάσουνε τα σκοπάκια της καρδιάς. Έτσι μετά την Πύλο, σειρά Πειραιά, η πόλη των φιλιατρών, όπου στην κεντρική της πλατεία συγκεντρώθηκαν χιλιάδες κόσμου για να απολαύσουν την ξεχωριστή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Εσένα, γιατί έχω γίνει ό,τι ευκόμουνα για μένα. Γιατί αλήθεια, εδώ το θέμα. Είμαι ένας άνθρωπος καλύτερος. Εγώ όμως μια λογική, μια τακτική. Η καρδιά δεν πηγαίνει εμένα. Όμως τι να σκεφτώ. Μου δώσε ζωή και να πάρε την πίσω. Σε παρακαλώ. Τι αισθάνεσαι για μένα, τα ίδια τώρα αισθάνομαι κι εγώ. Μα για βρω τι να πω. Με την αγκά να μας ακούσουν σε όλη την τριφυλία. Μπορούμε. Έσπασε η νύχτα. Αυτά προς το παρόν από τη μεγάλη γιορτή της Κώστα Ναβαρίνο. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια και θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρέμο το αγαπημένο τραγούδι του Καπετάν Βασίλη, αλλά και το Δήμαρχο Τριφυλίας να χορεύει το αγαπημένο του Ζεμπέκικο. Να πάμε τώρα σε άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι. Μεγαλώνει συνεχώς η στεγαστική κρίση στη χώρα μας, με το πρόβλημα να αφορά τόσο στην αγορά κατοικίας όσο και στην ενοικίαση. Στοιχεία επίσημων οργανισμών και άλλων φορέων που έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν ότι το κόστος για την αγορά ή μίσθωση κατοικίας στην Ελλάδα είναι δυσβάστακτο, αφού ο μέσος μισθός είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τις συνεχόμενες αυξήσεις των τιμών στα ακίνητα. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για την πλειοψηφία των οικοκυριών, είτε πρόκειται για αγορά κατοικίας είτε για ενοικίαση, με το κόστος δυσβάστακτο. Οι χαμηλοί μισθοί δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις συνεχόμενες αυξήσεις των τιμών στις κατοικίες. Φυσικά όλα πάνω, οι μισθοί και τα μεροκάματα κάτω. Οι τιμές πώλησης μετά το ράλι της τελευταίας πενταετίας πλησιάζουν ιστορικά υψηλά, τα οποία είχαν καταγραφεί στα τέλη του 2000, και την ίδια στιγμή τα μισθώματα ακινήτων που είναι κατάλληλα για οικογένειες έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο από 40 έως 50%. Τα εισοδήματα, από την άλλη, υπολείπονται ακόμη κατά 20% από τα προ-κρίσης επίπεδα. Δύσκολα τα πράγματα. Για το 75% των ελληνικών οικοκυριών αυτό σημαίνει πως αδυνατούν να αγοράσουν το ακίνητο που επιθυμούν, ακόμη και αν αυτό βρίσκεται στις χαμηλότερες τιμές, αφού χρειάζονται εισοδήματα 42% υψηλότερα σε σχέση με αυτά που έχουν σήμερα. Τι αυξήθηκε, σου λέω για 1000 ευρώ, δεν σου λέω για το κάτω. Τι να βοηθήσει. Να φας,
Είναι ποιος λογαριασμός. Σε ράλι εξελίσσεται και η τιμή των ακινήτων προς μίσθωση. Την τελευταία 12ετία τα ενίκια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί κατά 18% κατά μέσο όρο. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα, όπως η Λιθουανία και η Ιρλανδία, έχουν εκτοξευθεί κατά 144% και 84% αντίστοιχα. Στην Ελλάδα η αύξηση αυτή μόνο την τελευταία πενταετία καταγράφεται στο 37%. 7 κατοστάρικα και μια τρύπα. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό των οικοκυριών που καταβάλουν τουλάχιστον το 40% του εισοδήματός τους για έξοδα στέγασης αυξάνεται διαρκώς. Με την Ελλάδα να κρατά τα σκύπτρα, αφού ένα στα τέσσερα νοικοκυριά ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Από το 2018 η Eurostat ανέφερε ότι το 83% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούσαν πάνω από το 40% του εισοδήματός για το κόστος στέγασης. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ακρίβεια καθιστούν την έβρεση οικονομικής στέγασης εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, ακόμη και αν πρόκειται για μίσθωση. Η αύξηση των ενοικίων ξεκίνησε ουσιαστικά να γίνει από το 2018 και μετά από μια μεγάλη μείωση 25,5% το διάστημα της οικονομικής κρίσης 2012-2017. Το 2019 βλέπουμε ότι καταγράφουμε 10% αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων, το 2020 από 5,8% και 6,7% και το 2021 από 3% και 7%. Ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέσει εισοδήματα πάνω από 12 έτη, χωρίς να κάνει οποιοδήποτε άλλο έξοδο για να αγοράσει ένα διάρρη 60 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Αφού για το 42% των νοικοκυριών της χώρας το μέσο εισόδημα διαμορφώνεται κάτω από 20.000 ευρώ. Με 1.000 ευρώ και με 800. Τι να βγάλει μήνα όταν πληρώνει 400 ευρώ νίκη. Περίπου το 32% των πολιτών έχει εισοδήματα μεταξύ 20 και 35.000 ευρώ το χρόνο, ενώ λίγο πάνω από το 20% είναι εκείνοι που έχουν εισοδήματα που φτάνουν έως και τα 70.000 ευρώ τον χρόνο. Μόλις το 2% των νοικοκυριών είναι εύπορα, έχοντας εισοδήματα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ το χρόνο. Μια μεγάλη προσπάθεια εξελίσσεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να δημιουργηθεί τόσο μια βάση δεδομένων όσο και μια συγκεκριμένη στόχευση με ανθεκτικές και κατάλληλες υποδομές αλλά και μια σειρά δράσεων που θα συμβάλλει στη μείωση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή. Τα βήματα γίνονται σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών και η βασική στόχευση έχει να κάνει με τη δημιουργία του παρατηρητηρίου κλιματικής αλλαγής. Προς υλοποίηση προχωρά το έργο της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, έπειτα και από τις τελικές λεπτομέρειες που συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με τον ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό. Όπως γνωρίζετε, η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η προσαρμογή είναι προτεραιότητα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προτεραιότητα για όλους μας. Και σήμερα είχα τη χαρά να είμαι εδώ με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Ζερεφό, από την Ακαδημία Αθηνών, με την οποία έχουμε μια συνεργασία προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα πολύ φιλόδοξο έργο που είναι το Παρατηρητήριο Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής. Συζήτησαμε πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία πλέον για να υποβάλουμε το έργο και να μπορέσει να αρχίσει η υλοποίησή του. Με την σειρά του Γενικός Γραμματέας Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή σημείωσε. Και θέλω να εκφράσω την πλήρη ευαρέσκεια, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, από τη συζήτηση την επικοδομητική που είχαμε, γιατί πολλές φορές έχω συζητήσει και με πολιτικούς, αλλά με εσάς σήμερα ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί μας δώσατε και νέους ορίζοντες και νέες ιδέες. Εμείς θα τα υλοποιήσουμε όλα. Την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Καρβελίου συνάντηση με θέμα την ενημέρωση για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής στο Καρβέλι. Είναι μαζί μας το μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρβελαίων, ο κύριος Ηλίας Μαραβάς, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Κύριε Μαραβά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ηλιοπούλου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ ειδικά εσάς για όλο το ενδιαφέρον που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια για μία από τις ομορφότερες, επιτρέψτε μου να πω, γιατί αν δεν περνέψεις και το σπίτι σου, έτσι. Την αλήθεια λέτε, κύριε Μαραβά. Ωραιότερες, ναι. για μία από τις ωραιότερες γωνιές του Ταϊγέτου και συνάμα όμως, δυστυχώς, και μία από τις πιο παραμελημένες. Άλλωστε μέσα από τις εκπομπές σας έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές έτσι. Τα προβλήματα και τα ζητήματα της περιοχής. Ευχαριστώ τώρα πολύ και για τη φωτογραφία. Τη χάνει η συγκεκριμένη φωτογραφία. Ευχαριστώ. Να είναι από το παλιό μονοπάτι
το οποίο συνέδε, δεν είναι ακριβώς μονοπάτι, ήταν δρόμος της εποχής, μουλαρόδρομος της εποχής, ναι, που συνέδε το Καρβέλι με το κάτω Καρβέλι και από εκεί με, τη, με την Καλαμάτα και είναι ακριβώς το λαδοκαρβελιώτικο ρέμα για το, για το οποίο είναι και ο λόγος σήμερα. Σας ακούω. Και ο λόγος σήμερα. Λοιπόν, σχεδιάζεται τώρα η δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό. Σίγουρα, δεν θα έλεγα αντιδράσεις με την, με την έννοια τη, τη στενή. Ναι. Καταρχάς, υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση. Mm-hmm. Και ξεκινάμε από εκεί. Ενώ βρίσκεται, υποτίθεται στη δημόσια διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, δυστυχώς τελικά στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή στους κατοίκους του χωριού, σε όσους ενδιαφέρονται και όσους αγαπούν το χωριό, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι, τα χωριά μας επάνω ευτυχώς ακόμα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πάρα πολλών και θέλουμε να δοθούν οι δυνατότητες και ευκαιρίες να έρθουν κι άλλοι, να έχουμε συνεχώς κόσμο, να χαίρεται το βουνό, να χαίρεται το δάσος, το οποίο ρίσεν παρόδο βρίσκει πάλι το βηματισμό του μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Υπάρχει λοιπόν αυτό το έλλειμμα ενημέρωσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω εάν αυτή η διαδικασία που έχει οριστεί νομικά είναι αποτελεσματική. Δεν μπορώ να κρίνω εάν έχουμε τα ωφέλη του δημοσίου διαλόγου, ειδικά για τέτοια ζητήματα, για τόσο μεγάλες παρεμβάσεις. Ξέρω όμως αυτό που μου λένε οι συμπατριώτες μου, αυτό που μου λένε οι συγχωριανοί μου, ότι τι θα γίνει, δεν ξέρουν δηλαδή τι θα γίνει, τι είναι αυτό, έτσι, το καινούριο που έρχεται στο χωριό. Ναι. Με αυτή την αφορμή, με αυτό λοιπόν το θέλοντας να δώσουμε εν πάση περιπτώσει την ευκαιρία, τη δυνατότητα mm-hmm. και στους συγχωριανούς μας και στους κατοίκους και όχι μόνο των υπολείπων χωριών, γιατί είναι άλλα δύο υδροηλεκτρικά τα οποία σχεδιάζεται να δημιουργηθούν τόσο στη γειτονική Αρτεμισία όσο και στην Αλαγωνία. Θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου, να διατυπωθούν ερωτήματα, να έχουμε επιστημονικό ή άλλο προσωπικό το οποίο θα μπορέσει να δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Mm-hmm. Όπως επίσης καλούμε και είναι ανοιχτή η συζήτηση και συνάντηση να δούμε και τι υπάρχει ως πρόθεση από την τοπική μας, από τους τοπικούς παράγοντες εδώ, της τοπικής αυτοδίκησης και όχι μόνο. Είναι ανοιχτή για όλους η συνάντηση, είναι ανοιχτή κυρίως για να εκφράσουμε απορίες, προβληματισμούς και να εκφραστούμε. Αυτό το οποίο έχω να κάνω ως πρώτη διαπίστωση, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε. Απλά ήθελα να ρωτήσω σε αυτή τη συνάντηση πριν έτσι μας πείτε για τη δική σας διαπίστωση, θα υπάρχουν κάποιοι αρμόδιοι φορείς που θα ενημερώσουν τους κατοίκους? Πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση? Εκπρόσωποι φορέων δεν θα υπάρχουν ως ομιλητές, δεν έχουν οριστεί ως ομιλητές. Βεβαίως θα είναι εκεί, είναι όπως είπαμε ανοιχτή η συνάντηση. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω κάποιοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να έρθουν και είναι φυσικά εκπρόσδεκτοι. Mm-hmm. Και προφανώς, εφόσον θελήσουν, θα μας πούν και την άποψή τους. Ενημέρωση για το έργο, τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, τις πιθανές επιπτώσεις και γενικά ένα σχολιασμό γύρω από τη μελέτη θα κάνει ο γεωλόγος, ο οποίος κατάγεται και από την περιοχή, ο κύριος Αντωνόπουλος. Mm-hmm. Και από εκεί και ύστερα, αυτό που θα γίνει θα είναι να καταγραφούν οι όποιες απορίες υπάρχουν, προκειμένου να συλλεχθούν οι κατάλληλες απαντήσεις, ενδεχομένως να γίνει και μια εκδήλωση πιο ολοκληρωμένη, στη βάση που είπατε, όταν υπάρχουν δηλαδή mm-hmm. εκπρόσωποι φορέων, για να μας δώσουν και τις κατάλληλες απαντήσεις και στην Καλαμάτα ή, εν πάση περιπτώσει, πάλι στο χωριό. Αυτό θα το δούμε. Είναι μια πρώτη συνάντηση, είναι μια πρώτη mm-hmm. Καταγραφή. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ, πολύ διαφωτιστική για όλους. Και το λέω αυτό γιατί από τις πρώτες αναγνώσεις που έχουμε πραγματοποιήσει mm-hmm. Τόσο στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και στην ειδική οικολογική αξιολόγηση, είναι δύο απαραίτητα συστατικά για την αδειοδότηση του έργου, βλέπουμε δυστυχώς ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θέλουμε οπωσδήποτε διευκρινήσεις.
Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, προβλέπεται μεν να υπάρχει ελάχιστη παροχή για να μην ξεραθεί το συγκεκριμένο ρέμα, για να μην ξεραθεί το ποτάμι του χωριού, η οποία όμως μέσα στη μελέτη διευκρινίζεται, ή μάλλον δεν διευκρινίζεται και διέπεται από έναν ασαφή τρόπο, με βάση τρία μοντέλα λειτουργίας που παρουσιάζουν οι μελετητές, που είναι κάτι αρκετά δυσνόητο. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή βρίσκεται εντός Natura, είναι προστατευμένη περιοχή και βασικά τμήματα της μελέτης χρειάζεται να συμπληρωθούν, όπως τουλάχιστον μας είπαν κάποιοι επιστήμονες στις οποίες έχουμε απευθυνθεί και περιμένουμε και το υπόμνημά τους. Ενώ θα ήθελα να το βάζω ως τελευταίο αλλά καθόλου υποδέστερο, το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος, λόγω μορφολογίας, διαμορφώνεται μια μικρή κοιλάδα στη συγκεκριμένη περιοχή και εκεί υπάρχουν όλοι σχεδόν, εκεί υπάρχει όλη η καλλιεργήσιμη σχεδόν έκταση του χωριού, υπάρχουν οι κήποι που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως και εκατονταετίες πίσω, βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι ακριβώς για να αξιοποιούν και ποτίζονται, το νερό και ποτίζονται και με φυσικά ριάκια. Εκεί υπάρχει ο παλιός υδρόμυλος του χωριού, ο οποίος είναι απόλυτα, ακόμα μέχρι και σήμερα, δεν λειτουργεί βεβαίως, δεν υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσει, αλλά είναι διατηρημένος και συντηρημένος πάρα πολύ καλά και ίσως θα έπρεπε να δούμε και ως σύλλογος ή και ως δήμος ίσως την αξιοποίηση του να γίνει επισκέψιμος, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και το συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος, αν και δεν βρίσκεται μέσα στο χωριό, βρίσκεται δίπλα ακριβώς όμως από το χωριό και είναι μέρος και ήταν και είναι για πολλές δεκαετίες, ίσως και εκατονταετίες, μέρος της ζωής του χωριού. Άρα υπάρχει έντονος προβληματισμός, ειδικά για το σημείο που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη παρέμβαση να γίνει. Συνεπώς, ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέω ότι η Κυριακή λοιπόν στις 11 η ώρα, όποιος θέλει μπορεί να έρθει εκεί, να ακούσει, να προβληματιστεί, να τεθούν και κάποια ερωτήματα και φαντάζομαι ότι όταν γίνεται μια επένδυση θα πρέπει να γνωρίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής το τι ακριβώς θα συμβεί και ποιες θα είναι και οι συνέπειες της επένδυσης αυτής στη συγκεκριμένη περιοχή. Ακριβώς και αυτός και είναι και όπως ακριβώς το περιγράψα, δεν είναι και ο στόχος της συνάντησης. Ελπίζω να έχουμε τις καιρικές συνθήκες για να κάνουμε και κάποια βόλτα στο κομμάτι αυτό. Αξίζει και τον κόπο και είναι και πανέμορφο το τοπίο, πραγματικά. Και βεβαίως εύχομαι να γίνει μια γόνιμη, και αυτό θα επιδιώξουμε κι εμείς, να γίνει μια γόνιμη και δημιουργική κουβέντα. Κύριε Μαραβά, να σας ευχαριστήσουμε και θα θέλαμε έτσι και μετά τη συνάντηση αυτή να έχουμε πάλι μια επικοινωνία, να δούμε τι ερωτήματα τέθηκαν. Πάντα στη διάθεσή σας. Ναι. Θέλουμε με την ευκαιρία να το πούμε και ως είδηση, γιατί είδα ότι δεν πολύ κυκλοφόρησε σήμερα. Χθες ανακοινώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα αποτελέσει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας το συγκεκριμένο έργο. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Θέλουμε και εκεί να γίνει η κουβέντα. Θέλουμε οι Δημοτικοί Συμβουλοί να ακούσουν, να ενημερωθούν και αν είναι δυνατόν να γνωμοδοτήσουν με βάση πάντα το συμφέρον της περιοχής μας. Το μακροπρόθεσμο, να έτσι διευκρινίσω, συμφέρον της περιοχής μας. Να πω επίσης ότι είναι ευκαιρία, λόγω της όχι, και πιστεύω ότι θα έχουμε και αυτό τη δυνατότητα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, λόγω της όχι, λόγω του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου, να δοθεί μια νέα προοπτική. Ευελπιστούμε ότι θα δώσει μια τέτοια όθηση στα χωριά της περιοχής και συνολικά στην περιοχή, που πραγματικά θα αλλάξει αυτή η πορεία εγκατάλειψης και ερημοποίησης. Λυπόμαστε που το λέμε. Μακάρι, μακάρι, αλλά αυτή είναι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια εγκατάλειψη στα χωριά του Αιγαίτου. Κάτι πρέπει να γίνει. Ας ελπίσουμε τώρα να γίνει, έστω και καθυστερημένα, γιατί πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από χωριά ορεινά άλλων νομών. Κύριε Μαραβά, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση αυτά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι άλλο. Από την Οδό Ψαρών ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα το έργο ανάπλασης οδών γύρω από το κέντρο της Καλαμάτας. Γι' αυτό το λόγο στο σημείο θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου. Με την ολοκλήρωση τώρα της Ψαρών σειρά έχουν οδοί δυτικά και ανατολικά της. Ξεκινούν οι εργασίες για την ανάπλαση οδών γύρω από το κέντρο της Καλαμάτας. Η εκκίνησή τους θα ξεκινήσει στις 20 Μαΐου από την περιοχή Γάμα, δηλαδή το βόρειο τμήμα της οδού Ψαρών, μεταξύ των οδών Ξενοφόντος και Δημοσθένους. Στο σημείο θα πραγματοποιηθούν και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται αρχικά ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στο συγκεκριμένο τμήμα και παρακαλούνται οι πολίτες να χρησιμοποιούν όσο δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβασή τους στα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο τμήμα αυτό της Ψαρών. Από την αρχή της Ψαρών μέχρι και τη Μακεδονία, κάτω από το 24ο, θα γίνουν οι παρεμβάσεις κομμάτι-κομμάτι, τετράγωνο-τετράγωνο. Θα γίνει και τα δίκτυο που χρειάζεται ίδρυυσης να αντικατασταθεί, αλλά και όλες τις παρεμβάσεις για να αλλάξει τελείως εκεί το τοπίο με κυβόλυτους και διαπλάτηση πεζοδρομίων και δεντροφύτευση και πάρα πολλά. Είμαστε χαρούμενοι που το έργο αυτό πλέον ξεκινά. Θα γίνει το πρώτο κομμάτι αυτό, μετά θα ξεκινήσει στην συνεχεία, έχει διάρκεια περίπου 3 με 4 μήνες να υλοποιηθεί. Πρόκειται για έργα που θα καλύψουν 30 στρέμματα στο κέντρο της πόλης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα πολύ σημαντικό έργο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σχεδιάσαμε, ολοκληρώσαμε, υποβάλαμε, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση των 8 εκατομμύρια ευρώ σε μια παρέμβαση 30 στρέμματα. Μέσα στο κέντρο της πόλης που θα ενώσει όλες τις αναπλάσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, ολοκληρώθηκε, υπογράψαμε τη σύμβαση και πλέον είμαστε έτοιμοι από Δευτέρα να ξεκινήσει να υλοποιείται. Με την ολοκλήρωση της οδού Ψαρών, σειρά έχουν τα τμήματα δυτικά και ανατολικά της οδού Αριστομένους. Θα συνεχίσουμε μετά με την Αριστοδήμου και όλους τους δρόμους που είναι ανατολικά της Αριστομένους, αλλά και δυτικά της Αριστομένους. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάς Συνοχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων.
Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδός σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας και διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Έχω ζήσει περισσότερες εκλογές από όσες μου απομένουν. Αυτές θα είναι οι πρώτες μου. Δεν θεώρησα ποτέ τη δημοκρατία δεδομένη. Δεν θα τη θεωρήσω δεδομένη ούτε εγώ. Είδα μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη να ξεκινούν ψηφίζοντας. Θέλω με την ψήφο μου να ξεκινήσουν κι άλλες. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Ό,τι αποφασίζουμε. Μαζί. Η εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια δεν είναι απλά ένα δώρο που ικανοποιεί μια επιθυμία. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή. Είναι ο λόγος να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει καλά. Ελάτε να προσφέρουμε μαζί μια εμπειρία ζωής σε αυτά τα παιδιά με μια δωρεά στο www.makeawish.gr. Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και θα πάμε σε ένα θέμα που προβληματίζει την κοινωνία μας, γιατί τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων το τελευταίο διάστημα όλο και πληθαίνουν. Προχθές είχαμε ένα περιστατικό, ένα άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ δύο ανήλικων κοριτσιών στο κέντρο της Καλαμάτας. Είναι μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό ο κύριος Παύλος Χριστόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του 4ου Γυμνασίου Καλαμάτας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Χριστόπουλε, συχνά πυκνά τώρα βλέπουμε περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Προχθές είχαμε αυτό το περιστατικό μεταξύ των δύο ανήλικων κοριτσιών. Είναι ένα θέμα τελικά που πρέπει να μας προβληματίζει? Όπως το είπατε, συχνά βλέπουμε. Γιατί και παλιά υπήρχαν, απλώς δεν τα βλέπαμε. Σωστή. Τώρα με την πολύ εύκολη χρήση του διαδικτύου, με το να έχει ο καθένας ένα κινητό στο χέρι του και να μπορεί στο δευτερόλεπτο να αποτυπώσει κάτι, φτάνει στα μάτια μας και η παραμικρή λεπτομέρεια, αστραπιαία. Μπορεί να γίνει κάτι σε ένα χωριό στην Αλεξανδρούπολη και μετά από μισή ώρα να έχει φτάσει στην Καλαμάτα μέσω των social media. Πρέπει όμως να μας ανησυχήσει, γιατί αλλάζει η μορφή αυτής της βίας ανάμεσα στους ανήλικους. Το να αποτυπώνεις κάτι στα μέσα αλλάζει εντελώς τη συμπεριφορά, το ρόλο που υποδίεσαι. Είναι άλλο να κάνεις κάτι χωρίς θεατές, χωρίς ακροατήριο, χωρίς views, χωρίς like, χωρίς TikTok, θεάσεις, ακόλουθους. Όλο αυτό αλλάζει και τη συμπεριφορά σου στο ίδιο το γεγονός. Τώρα βλέπουμε όμως ότι αλλάζει και η συμπεριφορά αυτών που παρακολουθούν. Τραβάνε με το βίντεο, ενισχύουν αυτό που γίνεται, δεν προσπαθούν να χωρίσουν τα δύο παιδιά που μαλώνουν. Τώρα σε αυτό, μάλλον είναι και μία μικρογραφία της κοινωνίας μας αυτό. Δηλαδή και στην ενήλικη ζωή μας τι κάνουμε μεγάλοι, έχουμε καταντήσει να είμαστε όλοι μας, λίγο ή πολύ ο καθένας, μία κοινωνία παρατηρητών. Δηλαδή παρατηρούμε πράγματα, κάνουμε κριτική, είτε από τον καναπέ μας, είτε στα social media, είτε σε κάποιο καφενείο και δεν
προσπαθούμε να προσφέρουμε σχεδόν τίποτα. Κριτική, μόνο κριτική, παρατήρηση και μάλιστα χωρίς επικοδομητική κριτική ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε κάτι. Μόνο παρατήρηση. Οπότε και τα παιδιά λογικό είναι όταν βλέπουν ακόμα και τους μεγάλους να μην συμμετέχουν, να έχουν ποτιστεί και τα παιδιά ότι ωραία κάτι πλακωθήκανε, κάτι παιδιά, εμείς το παρατηρούμε, το καταγράφουμε, θα το ανεβάσουμε, θα γελάσουμε. Αυτό. Ναι. Όμως δεν πρέπει ως κοινωνία να μας προβληματίζει όλο αυτό που γίνεται. Προφανώς και σαν κοινωνία και πρέπει να μας προβληματίσει πρώτα βέβαια και σαν πολιτεία. Δηλαδή το διαδίκτυο και τα social media πλέον έχουν γίνει η πραγματική μας κοινωνία. Πρέπει εκεί να μπουν κανόνες, να μπει σε εισαγωγικά αστυνομία στο διαδίκτυο και να θεσπιστούν κάποιοι νόμοι που να προστατεύουν, γιατί κάποιες στιγμές μπορεί να έχεις μια κακή στιγμή. Όλοι έχουμε μια κακή στιγμή, έχουμε περάσει κακές στιγμές. Αν αυτή όμως αποτυπωθεί πολύ εύκολα και διαχυθεί στα social media, θα σε συνοδεύει για όλη τη ζωή και μάλιστα ενδεχομένως να μην σε χαρακτηρίζει κιόλας. Να είναι απλώς μια άτυχη στιγμή που συνέβη σε μια άσχημη στιγμή τη ζωή σου. Είναι αυτό που λέμε, ότι έχει μπει πλέον στη ζωή μας το διαδίκτυο. Τα παιδιά ζουν με αυτό στην καθημερινότητά τους, είναι αλήθεια. Και βέβαια οι ειδικοί λένε ότι και το διαδίκτυο μπορεί να είναι και μία από τις αιτίες που υπάρχει και αυτή η μορφή βίας πλέον. Γιατί όπως είπατε και εσείς, υπήρχε και παλιότερα, αλλά ήταν και διαφορετική. Προφανώς. Κοιτάξτε όμως τώρα, εγώ το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και εδώ πέρα ακριβώς πάλι, ότι δώσαμε στα παιδιά κινητά. Μην πω για εμάς τους ενήλικους. Δώσαμε στα παιδιά κινητά από πολύ μικρή ηλικία, χωρίς να υπάρχει μια εκπαίδευση για το τι είναι το κινητό, τι είναι το διαδίκτυο, τι είναι τα social media, ποια είναι η σωστή χρήση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο 2024. Τώρα, ξέρετε, ασχολούμαι πολύ και με τα σχολεία και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μάθημα μία φορά το 15ήμερο, μία φορά το μήνα. Από πολύ μικρή ηλικία, γιατί τα παιδιά έρχονται σε πρώιμη επικοινωνία με τα κινητά. Για τα social media, για το διαδίκτυο, για το κινητό, έχουμε μείνει ακόμα στην εκπαίδευση που είχαμε πριν 30 χρόνια. Ναι, αλλά ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα. Οι κοινωνίες αλλάζουν πολύ γρήγορα και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ακολουθεί. Οπότε τα παιδιά είναι απροστάτευτα, δεν ξέρουν πώς να χειριστούν πράγματα και ερχόμαστε εμείς, εγώ θα πω συμφωνώ με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, κατασταλτικά, τιμωρητικά, να απαγορεύεται το κινητό. Συμφωνώ. Δεν πρέπει όμως να εξηγήσουμε στο παιδί γιατί απαγορεύεται το κινητό. Γιατί δεν πρέπει να το έχεις στο σχολείο, γιατί δεν πρέπει να κοιμάσαι με το κινητό το βράδυ. Δεν μπορούμε να αφιόμαστε μόνο στην καλή συνείδηση του εκπαιδευτικού να κάνει μία κουβέντα με το παιδί όποτε έχει το χρόνο και όποτε προλαβαίνει και να μιλήσει. Πρέπει να γίνουν μαθήματα συγκεκριμένα, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να εναρμονιστούν με το 2024 που ζούμε τώρα, γιατί περνάμε και στην IT τεχνολογία. Δηλαδή, ήδη αυτό είναι περασμένο και εμείς δεν έχουμε προλάβει να εναρμονιστούμε αυτό με αυτό που είναι πριν. Ναι. Θα δυσκολευτούμε ακόμα πιο πολύ λίγο αργότερα, θεωρώ. Το θέμα είναι ότι οι συνέπειες είναι άσχημες και είναι για τα νέα παιδιά που θα πάρουν μετά τη ζωή στα χέρια τους, έτσι, και θα συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Είναι. Εντάξει, εγώ κυκλοφορώ πάρα πολύ, έχω πολύ επαφή με παιδιά, πάρα πολύ λόγω κάποιων έτσι, ρόλων που έχω. Δεν είναι και αντιπροσωπευτικό των παιδιών. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις που παιδιά τα οποία είναι φίλοι, έχουν μια διαπροσωπική σχέση που όλοι είχαμε στη ζωή μας. Δεν πάει να πει ότι αυτά είναι παιδιά που πρέπει. Ξέρετε, γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε δύο κυρίως αντιμετωπίσεις αυτών των θεμάτων. Υπάρχει μία οπτική που λέει: έλα μωρέ, παιδιά, είναι άστα τώρα να κάνουν. Που εγώ διαφωνώ με αυτή. Και υπάρχει και η άλλη ότι πρέπει να το τιμωρήσουμε, να το κάψουμε, να το κρεμάσουμε, να το στείλουμε στο αναμορφωτήριο. Άσπρο μαύρο δηλαδή. Ή άσπρο ή μαύρο. Όχι, δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε κάπου στο μέσον. Ούτε παιδιά εγκληματίες έχουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε και τα παιδιά να τα αφήσουμε να πράττουν και να δράττουν στην κοινωνία μας χωρίς κανένα μα κανένα έλεγχο. Βέβαια, βλέπουμε τώρα τα παιδιά μας που κάθονται μέχρι αργά μπροστά σε ένα κινητό και βλέπουν διάφορα. Αν πάμε λίγο τα χρόνια πίσω, όταν πρωτομπήκε η τηλεόραση, το ίδιο δεν έκαναν και οι νέοι της εποχής εκείνης. Ακριβώς αυτό. Βλέπω ανθρώπους που κατηγορούν τώρα, ας πούμε, τα κινητά. Συνομιλικούς μου. Και λέω, ρε παιδιά, θυμηθείτε τι λέγανε οι δικοί μας πατεράδες όταν ξενυχτάγαμε με την τηλεόραση. Ή τι λέγανε οι παππούδες μας στους πατεράδες μας. Ναι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τον παππού μου να λέει: κλείστε ρε αυτό το χαζοκούτι, να πούμε. Αναφερόμενο στην τηλεόραση, ναι. Λοιπόν, εντάξει, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οφείλουμε, η τεχνολογία δεν γυρίζει πίσω.
Οφείλουμε εμείς όμως το ποτάμι να το καθοδηγήσουμε και να το πάμε όσο πιο ήρεμα γίνεται, για να μην μπουκώσει κάπου, να μην πλημμυρίσει το ποτάμι. Τώρα, κύριε Χριστόπουλε, εν κατακλείδη, τι θα λέγατε, γιατί αυτές οι εικόνες που βλέπουμε πραγματικά μας προβληματίζουν, το είπαμε και νωρίτερα. Μπορεί να αλλάξει κάτι, δηλαδή μπορεί να συμβάλλει το σχολείο, η οικογένεια. Προφανώς και μπορεί να αλλάξει. Ναι. Δεν μπορεί να αλλάξει με θαύμα και δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Κλασικό παράδειγμα είναι ο θεσμός του σχολικού διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι και σε τρία σχολεία της πόλης μας, αν θυμάμαι καλά, και έχει βγάζει πολύ ωραία αποτελέσματα. Δηλαδή, κάθονται τα παιδιά με τους υπεύθυνους καθηγητές, όταν συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό στο σχολείο, το συζητάνε και από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι καθηγητές, τα παιδιά που την προηγούμενη μέρα έχουν παίξει ξύλο, σε εισαγωγικά μπορεί και λίγο κάτι πιο έντονο, όταν κάτσουν στο τραπέζι μαζί με τους συνομιλικούς τους, σηκώνονται πάνω φίλοι. Αυτό που συμβαίνει και στους ενήλικες. Πολλές φορές μπορεί να τσακωθούμε με έναν συνάδελφο, με έναν συνεργάτη, με έναν συναθλητή. Αν εκείνη τη στιγμή χωρίσουμε τους δρόμους μας και αρχίσουμε και ο καθένας τα λέει στους φίλους του ένας, τα λέει στους φίλους του άλλος, αυτό θα κλιμακώσει την κατάσταση. Mm-hmm. Αν όμως κάτσουμε σε ένα τραπέζι, θεωρώ σε όλους μας κάπως έτσι συμβαίνει, αν κάτσουμε σε ένα τραπέζι 9 στις 10 φορές, 9 στις 10, θα λυθεί το πρόβλημα. Βέβαια υπάρχει και 1 στις 10 φορές, mm-hmm, ακόμα και στα παιδιά, που εκεί δεν είναι αυτό ότι ένα ξεμάλιασμα, μία σφαλιάρα. Υπάρχουν και πιο περιστατικά πιο σοβαρά, που και εκεί πρέπει η αστυνομία να είναι... Να παρέμβει. Έτσι. Να παρέμβει πιο δραστικά σε κάποια τέτοια... Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να μην μιλήσουμε για αυτό το θέμα, να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ας ελπίσουμε να έχει μπει λίγο το νερό στα βλάκια, ναι, που λέμε, να έχουν γίνει κάποια πραγματάκια, ώστε να δούμε, δεν θα δούμε ποτέ αποτελέσματα σε ένα χρόνο, αλλά να δούμε αποτελέσματα στα 5 επόμενα χρόνια, στα 10. Ας το ελπίσουμε. Και επειδή δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα έτσι και με τους ανήλικους και με τους μαθητές, τις μαθήτριες, γιατί έχουμε και το παράδειγμα της ρομποτικής που ξεκινάει έτσι το Σάββατο. Περισσότεροι από 640 μαθητές και μαθήτριες θα βρεθούν στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και θα λάβουν μέρος στο 3ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων. Μία μικρή έτσι, ναι, ναι, μπορώ να κάνω. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά. Εγώ, ναι, συνέχεια λέω ότι θεωρώ ότι τα παιδιά τα σημερινά είναι καλύτερα από τα παιδιά της δικιάς μας γενιάς. Δηλαδή, τα παιδιά που πηγαίνουν τώρα στα σχολεία έχουν περισσότερες στην αίσθηση, είναι πιο καλά παιδιά. Απλώς έχουν πέσει λίγο σε μια δύσκολη εποχή του διαδικτύου και λίγο ζωρίζονται. Αλλά έχουμε πολύ καλά παιδιά γενικά. Είναι λίγο ζωηρότερα. Έτσι. Είναι λίγο να το πούμε κάπως έτσι. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ για το 3ο Φεστιβάλ Ρομποτικής. Η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργαστήριο όπου μαθητές και μαθητρίες από κάθε γωνιά της χώρας θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εφιών Συστημάτων του Δήμου Καλαμάτας. Αποκτάμε πολύ μεγάλες διαστάσεις και όχι μόνο, δεν έχουμε μείνει μόνο εκεί. Φέτος θα έχουμε οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και project επαγγελματικά πλέον. Δηλαδή θα δουν από πανεπιστήμια, θα δουν το αμέσως επόμενο δηλαδή στάδιο, πανεπιστήμια να έχουν δημιουργήσει τα δικά τους project και συγκεκριμένα είναι με drone, είναι από το Πανεπιστήμιο Μηχανολόγων Μηχανικών της Πάτρας, καθώς επίσης και Πελοποννήσου, συγγνώμη, καθώς επίσης και από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη. Όμως θα δουν και το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι επαγγελματικό στάδιο. Θα έχουμε εταιρεία μαζί μας η οποία θα έχει και ρομποτικό σκυλί, που ειδικεύεται και στα ντρόν, σε εφαρμογές με ντρόν, καθώς επίσης και η εταιρεία που ειδικεύεται σε συστήματα αφίους γεωργίας. Οπότε όλα αυτά δένουν και βλέπουμε από τον νηπιαγωγείο μέχρι πλέον και την επαγγελματική σταδιοδρομία πως όλα αυτά δεν είναι παιχνίδι, αλλά είναι κάτι σοβαρό, είναι κάτι ουσιαστικό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να στηρίξουμε τους μικρούς μας φίλους επάνω σε αυτόν τον τομέα. Στη φετινή διοργάνωση, οι συμμετοχές ξεπερνούν τις 60 ομάδες με περισσότερους από 640 άμεσους συμμετέχοντες μαθητές και νέους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος έχουμε πάνω από 650 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, Σέρες, από την Καρδίτσα, από το Αγρίνιο, από την Αθήνα, από την Πάτρα, από το Ξυλόκαστρο, από όλη την Ελλάδα και άλλες πόλεις φυσικά. Εντός Πελοποννήσου. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι φέτος θα έχουμε και διαδικτυακά δύο ομάδες από ελληνικό σχολείο που η έδρα του είναι στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Στόχος του φεστιβάλ που εξελίσσεται σε θεσμό για την πόλη είναι να φέρει κοντά τους νέους στην αναζήτηση, στη συνεργασία, στις νέες τεχνολογίες και στις καινοτόμες δράσεις. Είναι εντυπωσιακά αυτά που έχουμε να δούμε από τα παιδιά. Είναι εντυπωσιακά γιατί δεν θα δούμε μόνο έργα ρομποτικής, μόνο απλά έργα τα οποία έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με φυγεωργία. Θα δούμε έξυπνα συστήματα τα οποία εκμεταλλεύονται τη βιολογία. Θα δούμε πληθώρα συστημάτων. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για 65 ομάδες στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας με πάνω από 650 παιδιά. Αφιερωμένη στην Ελληνική Αυλή είναι η φετινή ανθοκομική έκθεση Καλαμάτας για 11η χρονιά, η μεγαλύτερη γιορτή της Άνοιξης. Ανοίξει τις πύλες της στο κοινό, το οποίο μπορεί να επιλέξει μέσα από μεγάλη γκάμα φυτών και όχι μόνο, και φυσικά να πάρει τις κατάλληλες συμβουλές για να φτιάξει το δικό του κήπο. Με χρώματα και αρώματα θα γεμίσει το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στην Καλαμάτα με την 11η ανθοκομική έκθεση. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μέσα από πλούσια γκάμα ανθέων, φυτών και λουλουδιών. Μια ανθοκομική έκθεση που διανύει πλέον τη δεύτερη δεκαετία, δίνοντας δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να έρθουν εδώ και να προμηθευτούν άνθη, λουλούδια, φυτά. Η μεγαλύτερη γιορτή της Άνοιξης στην Καλαμάτα θα ξεκινήσει από τις 17 και θα διαρκέσει έως τις 26 Μαΐου. Το δεκαήμερο από 17 έως 26 Μαΐου θα μπορούν οι επισκέπτες να έρχονται εδώ να ξεναγηθούν στο θαυμαστό χώρο των λουδιών, στο θαυμαστό κόσμο των λουδιών, ενώ συγχρόνως θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες από ειδικούς για να φροντίζουν τα άνθη και τα φυτά, στις αυλές, στα μπαλκόνια τους. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν πολλά δρόμενα. Ενώ το πιο σημαντικό, τα πρωινά, οι μαθητές των σχολείων του Δήμου μας θα είναι εδώ για να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια, δίνοντας δυνατότητα στα παιδιά μας να μάθουν να αγαπήσουν τα λουλούδια, έτσι να κάνουν την πόλη μας καλύτερη, πιο όμορφη, πιο φιλόξενη. Φέτος η ανθοκομική είναι αφιερωμένη στην Ελληνική Αυλή. Είναι κάτι σαν ανάμνηση όμως, μια λησμονιά. Είναι σαν τα θερινά τα σινεμά του Κυλαϊδόνη, κάπως έτσι, γιατί άλλαξε η ζωή. Η ανοικοδόμηση έφερε πολυκατοικίες. Γκρεμιστήκανε τα μικρά σπίτια με τις μικρές αυλές. Όμως με σύγχρονα υλικά, και αυτό θα κάνουμε και αυτό θα προτείνουμε, με σύγχρονα υλικά μπορεί να ζεστάνουμε τις ψυχές μας. Είναι η γιορτή της Άνοιξης και πώς να μην είναι όταν συναντώνται χρώματα και συναισθήματα, χορή και τραγούδια, γόνιμες και δημιουργικές πρωτοβουλίες. Καθημερινά η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κάθε μέρα το πρόγραμμα και πρωί και απόγευμα έχει συνέχεια προγράμματα και για παιδιά και για μεγάλους. Έχει θεατροπαίχνιδα, έχει ζωγραφική, έχει καραγκιόζι, έχει το μουσικό σχολείο την Κυριακή θα μας έχει μουσική. Δηλαδή κάθε μέρα θα έχουμε και ένα πρόγραμμα. Το Σάββατο που μας έρχεται 18 Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων και βέβαια στην Αρχαία Μεσσίνη θα γίνει μια ξεχωριστή εκδήλωση. Είναι μαζί μας η κυρία Δανάη Θανασακοπούλου, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Μεσσίνης. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ. Καλά, καλά είσαστε? Καλά. Το Σάββατο εμείς θα έχουμε την τέταρτη δράση του Save Your Hood, αυτή τη φορά στα πλαίσια της Διεθνούς ημέρας Μουσείων. Αυτή τη φορά αποκοινούμε την εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Έτσι κι αλλιώς εκείνη την ημέρα οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Οπότε σκεφτήκαμε, αποκοινούμε την εφορία να συνδυάσουμε το γεγονός αυτό και να πραγματοποιήσουμε τη δράση μας μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσίνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μιλίτση, την έφορο αρχαιοτήτων, καθώς και τον κύριο Δημοσθένη Κοσμόπουλο, οι οποίοι στάθηκαν αρρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή και την αγκάλιασαν. Εμείς πέρα από αυτό... Ναι. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Θα ξεκινήσει τι ώρα η δράση? 5 η ώρα. Θα έχουμε ραντεβού στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και θα ξεκινήσουμε με μία ξενάγηση από την ξεναγό μας, την κυρία Βικτωρία Γιαβόρσκαγια. Και όταν ολοκληρωθεί η ξενάγηση, στον γυρισμό,
Θα συνεχίσουμε με το μάζεμα των σκουπιδιών. Βέβαια, η Αρχαία Μεσσίνη είναι ένας από τους πιο καθαρούς αρχαιολογικούς χώρους, αλλά φυσικά τα απορρίμματα δεν λείπουν και από εδώ. Ο όγκος των επισκεπτών είναι μεγάλος και έτσι υπάρχει και η ανάγκη αυτή. Είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, η μέρα εκείνη. Ναι. Και χαιρόμαστε πολύ που η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη. Δηλαδή, κάθε μέρα μας ρωτάνε όλο και περισσότεροι, δεχόμαστε τηλεφωνήματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Νομίζω ότι νωρίτερα θα έχετε και κάποια άλλη δράση το μεσημέρι. Νωρίτερα το μεσημέρι η κοινότητα της Αρχαίας Μεσσίνης μετέχει μαζί με άλλα τρία χωριά, το Μαγκανιακό, την Κορομιλιά και το Τρίκορφο, σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα απέναντι στις πυρκαγιές, έτσι ώστε να υπάρχει πρόληψη και μέσα από εμπειρίες να αντιμετωπίσουμε την επόμενη φωτιά που θα έρθει. Φυσικά είναι ανοιχτή προς όλους, αλλά κυρίως απευθύνεται στους κατοίκους της Αρχαίας Μεσσίνης. Θα γίνει μία εκπαίδευση από την ΟΑΚ για την πυρκαγιά στο σπίτι ή στον κήπο μας και πώς να την αντιμετωπίσουμε. Όπως και να έχει, το Σάββατο είναι μια καλή ευκαιρία. Όποιος θέλει να επισκεφτεί την Αρχαία Μεσσίνη, θα είναι και ελεύθερη είσοδος, αλλά και να βοηθήσει στο να μαζευτούν και ό,τι έτσι σκουπίδια υπάρχουν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Φυσικά. Πριν μια εβδομάδα περίπου είχαμε και άλλη μια δράση που καθαρίσαμε μέσα στο χωριό και απευθυνόταν μόνο στα παιδιά. Και είδαμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά και ενθουσιάστηκαν. Και έτσι συνεχίζουμε και για τα επόμενα. Νομίζω ότι ο αείμνηστος Πέτρος Θέμελης μας άφησε ένα τέτοιο δώρο, το οποίο εμείς πρέπει να είμαστε κοινωνείς σε τέτοιες δράσεις και να δούμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να έρχονται, να βοηθάνε με όποιον τρόπο μπορούν. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Κυρία Θανασακοπούλου, πώς πάει η επισκεψιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο? Είναι άνοιξη τώρα και φαντάζομαι ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά. Την άνοιξη έχουμε πάρα πολύ κόσμο και από σχολεία και από συλλόγους και φυσικά και μεμονωμένους επισκέπτες, όλο τον κόσμο. Η Μεσσίνη χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο γνωστή και νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά τις καλή επιτυχία σε αυτή σας τη δράση. Φαντάζομαι ότι η ανταπόκριση είναι μεγάλη και θα έχετε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Εξάλλου εσείς συνεχίζετε δυναμικά τις δράσεις σας. Θα ακολουθήσουν κι άλλες το επόμενο διάστημα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251.
δημιουργοί της τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Αγκαλιά Β62. Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή. Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη. Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα. Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει. Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά. Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα και εσύ στο Σύλλογο Η Αγκαλιά. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση. Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσει τη μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί. Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό. Κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων. Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας. Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα. Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και τώρα ο συνάδελφος ο Δημήτρης Ζωγκόκης θα μας ξεναγήσει στο χωριό Παρθένη της Αρκαδίας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα σε όλους. Κάναμε μια ωραία επίσκεψη στο χωριό Παρθένη Αρκαδίας. Ένα χωριό από αυτά τα μικρά διαμαντάκια που λέμε που δεν ακούγονται πολύ, όμως έχουν να δώσουν πάρα πολλά ως προς την τουριστική έτσι, άποψη που μπορεί να έχει κάποιος αν περάσει από εκεί πέρα και το δει, καθώς όπως είπα κρύβει κάποιους θησαυρούς. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το χωριό είναι ιδρυθέν το 1512, πολύ παλιό χωριό, το όνομά του αλλιώς ήταν Μπερτζοβά, από το Σλάβικο Σύνδεσμος, επειδή σύνδε ουσιαστικά ο δρόμος στην Τρίπολη με το Άστρος, έτσι βγήκε και το όνομα Μπερτζοβά. Στα νεότερα βέβαια χρόνια λέγεται Παρθένη, είναι σε ένα υψόμετρο περίπου στα 850 μέτρα, έχει περίπου 300 κατοίκους, σε πολύ ωραίο σημείο θα λέγαμε, και έχει και κάποια αξιοθέατα τα οποία θα σου πω τώρα στη συνέχεια. Να πούμε πριν από αυτό ότι μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η εκκλησία που βλέπεις του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι πανύψηλη. Προσωπικά είναι από τις ψηλότερες εκκλησίες που έχω δει ποτέ. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις το θόλο και είναι λες και βλέπεις καμιά πολυκατοικία πενταόροφη, εξαόροφη. Το άλλο που μας εντυπωσίασε βέβαια είναι τα παλιά τα σπίτια που είχε, που ουσιαστικά ήταν μικρά αρχοντικά, πολύ όμορφα σπίτια, πολύ προσεγμένα, καθώς και τα καινούργια σπίτια που έχουν, που είναι αναπαλαίωση, ανακαίνιση από τα παλαιότερα σπίτια, τα έχουν κρατήσει σε αυτό το ρυθμό, έτσι για να φαίνεται ίσως μικρά αρχοντικά σπίτια. Τώρα να πούμε ότι όποιος επισκεφτεί εκεί πέρα το χωριό, σίγουρα στη διαδρομή μέχρι να φτάσει θα δει πολλές κερασιές, ιδίως αυτή την εποχή που ήδη έχουν βγάλει τα κόκκινα κερασάκια, φαίνεται, το είδαμε και εμείς αυτό. Να κόψει και κανένα κερασάκι, δεν πειράζει. Είναι ωραίο να από τη φύση κατευθείαν το δέντρο.
Επίσης, με το που θα μπει στο χωριό, το πρώτο πράγμα που θα συναντήσει είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός σου που υπάρχει εκεί πέρα. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Αποτελείται από 3 πέτρινα κτίρια, πάρα πολύ όμορφα. Και θα έχει και την ευκαιρία να δει και κάποια παλιά βαγόνια, καθώς υπάρχουν εθελοντές, και μάλιστα είναι συγκεκριμένα και ένας Γερμανός εθελοντής, ο οποίος τα φροντίζουν και τα κρατάνε σε μια κατάσταση τέτοια, ώστε ίσως στο μέλλον να τα χρησιμοποιήσουν για τουριστικούς λόγους εκεί κοντά με κοντινά δρομολόγια. Το άλλο που θα μπορούσε να δει όποιος πάει εκεί πέρα είναι τα ενόβια πλατάνια, και έχει και ένα καφενείο που μπορεί να κάτσει να πει και τον καφέ του εκεί πέρα, και σίγουρα να πάει να δει και τις καταβόθρες. Οι κάτοικοι είναι πολύ φιλόξενοι, έχουν μια πολύ μεγάλη αγάπη για τα λουλούδια. Από όποιες γειτονιές και να περάσουμε μέσα από το χωριό, συναντούσαμε συνέχεια λουλούδια. Και μάλιστα είδαμε και έναν κύριο ο οποίος είχε φέρει λουλούδια αλλά και κάποια φρούτα από το εξωτερικό που ευδοκιμούσαν εκεί πέρα και μας είπε κάποιο να μας χαρίσει και κάποιες ρίζες, έτσι να έχουμε και εμείς εδώ πέρα από το εξωτερικό κάποια πράγματα. Ένα όμορφο χωριό, πολύ... έτσι Δημήτρη. Πολύ όμορφο. Έτσι βλέπουμε και τις εικόνες. Προσελκύει τον επισκέπτη. Το προσελκύει για όλους αυτούς τους λόγους. Ένας άλλος λόγος είναι ότι είναι πολύ κοντά στην Τρίπολη. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει μια βόλτα, πάει, στέκεται εκεί πέρα, μπορεί να συνεχίσει μετά τη διαδρομή του και να πάει στο πανέμορφο Άστρος, στο παράλιο Άστρος, που είναι σχετικά κοντά, η μισή απόσταση είναι για να πάει εκεί. Αλλά καθώς θα είναι στο χωριό, θα δει τους κατοίκους που σου είπα, θα δει αυτά τα παράξενα τα φυτά και κάποια ωραία φρουτάκια παράξενα, τα οποία ας ρωτήσει εκεί τους κατοίκους τι είναι όλα αυτά. Μας έκανε και εμάς την περιέργεια. Και πάνω απ' όλα, λίγο πιο κάτω, θα επισκεφτεί και ένα άλλο πολύ ωραίο βυζαντινό μνημείο, φρούριο βυζαντινό, το Μουχλί, το οποίο όντως είναι φτιαγμένο από τους Βυζαντινούς, από τα Βυζαντινά χρόνια, για να μπορέσουν να φρουρούν και να προσέχουν την επίθεση από Οθωμανούς ή από Ενετούς που ήταν πιο παλιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με ένα τόσο μικρό χωριό, με τόσο σχετικά πολλούς κατοίκους, γιατί 300 κατοίκους σε ένα μικρό χωριό σπάνια συναντάμε σήμερα. Καταλαβαίνεις ότι θα δει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στην κυριολεξία, Δέσποινα, το περπατήσαμε. Αυτά τα πλάνα που βλέπεις. Το περπατήσαμε το χωριό. Είδαμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά, έχει και κάτι διαφορετικό να μας δείξει. Και λαχανόκηπους, όπως βλέπεις εδώ. Και κάπου σε κάποια σημεία νομίζεις ότι είσαι σε νησί. Ναι, όχι, είναι πανέμορφο, έτσι, και από τις εικόνες που μας παρουσιάζεις είναι πολύ ωραίο χωριό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε έτσι για αυτή την ξενάγηση στο Παρθένι Αρκαδίας, ένα ξεχωριστό χωριό. Υπάρχουν πάρα πολλά χωριά έτσι στη χώρα μας που είναι πανέμορφα, είναι αλήθεια, και μας τα έχεις δείξει και κατά καιρούς. Δεν έχει μόνο έτσι η Πελοπόννησος, έχει όλη η χώρα πανέμορφα χωριά που αξίζει κανένας να τα επισκεφτεί, γιατί συνήθως πάμε σε συγκεκριμένους προορισμούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε αυτό που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Σας παρουσιάσαμε έτσι το ρεπορτάζ από τη μεγάλη γιορτή της Κώστα Ναβαρίνο, η οποία γιορτάζει τα 15 χρόνια. Και τώρα θα δούμε ένα βίντεο όπου ο Αντώνης Ρέμος τραγουδάει το αγαπημένο τραγούδι του καπετάν Βασίλη, και βέβαια ο Δήμαρχος Τριφυλίας χορεύει ζεμπέκικο. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, λέμε στο χωριό μου. Ήρθε η ώρα του Λεβέντη, του Λεβεντάκη. Όπα, ο μάγκας ωραίος, ο μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο, λέει ένα τραγούδι. Αντώνη, τι να πω εδώ, μας απογείωσες. Όχι ακόμα, σου έχω έκπληξη. Αυτή θέλω. Θες την έκπληξη? Μπορώ να πω ένα τραγούδι για πάρτι σου? Σε ευχαριστώ πολύ, ρίχτω. Να το ρίξω? Ρίχτω. Δώσ' το μικρόφωνο σε μένα. Και αυτό είναι για πάρτι σου. Γιατί έτσι είναι τα καλά τα παιδιά της νύχτας. Έτσι. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει, και έρχεται η ώρα η δικιά μου.
Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει. Μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βορτανιάζει. Παιδί της νύχτας μια ζωή. Δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια του σφιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνος ζω. Μαζί με εκείνους αγαπώ. Με τους παράνομους και τους αντικειμένους. Ρίχτα, δήμαρχε! Ένα! Αλάνι! Τι εργαλείο να το δώσω, παιδιά! Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει. Και τότε το τραγούδι σιγοπιανό. Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει. Μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει. Δεν ξέρετε πόση ζωή μου δώσατε απόψε. Ευχαριστώ τον Αντώνη. Αχιλλέα, χιλιόχρονος. Εύχομαι τον Κώστα Ναβαρίνο να φτάσει στο καλό νερό. Αξίζει. Η επένδυση αξίζει γιατί δίνει ζωή στον τόπο μας. Θέλω να μου φιλείς την υπέροχη μητέρα σου και να της πεις πολλά, πολλά, πολλά φιλιά και αγάπη από μένα. Να είστε όλοι καλά. Δήμαρχε, αυτό. Και μια δεύτερη, έτσι, και μια δεύτερη στιγμή θέλω να τη μοιραστούμε παρέα, μιας και αναφέρθηκε στον Αχιλλέα μας, να πούμε το τραγούδι του Καπετάνιο. Θα το στείλουμε πάνω εκεί ένα τραγούδι για τον Καπετάνιο μας, για τον άνθρωπο που οραματίστηκε αυτή την υπέροχη κατάσταση που έχει γίνει εδώ στο μέρη σας, στον τόπο σας. Αυτός είδε το όραμα, το έφτιαξε, το δημιούργησε, αλλά ο Αχιλλέας με την οικογένειά του το μεγαλουργήσανε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μας θαυμάζει από εκεί επάνω που είναι. Είναι μαζί μας, είναι μέσα στην καρδιά μας όλων. Θαυμάζει αυτό το οποίο έκανε και μας καμαρώνει. Θα το πούμε παρέα το τραγούδι. Έλα! Είμαστε εδώ, στη μέση μου να είμαστε. Έλα κορίτσι μου και εσύ, έλα. Έλα μαζί, 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 έλα. Στη μέση, εσύ, στη μέση. Το πλαστό το πάσα φορετή σαν και την καρδιά σου μορετή σαν την καρπική καρδιά σου σκληρή. Μη βρωτό χτυπάς στις χάτερες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιαβί το πυλοφόρη το μυστηρί. Πάμε παρέα! Μη βρωτό χτυπάς στις χάτερες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιατί το πυλοφόρη το μυστηρί. Έλα! Δεν είμαι ο Ρέμος. Είσαι ο Σαν Ρέμος. Το κάνω δεύτερο. Ένα κοριτσάρα από εδώ. Αλλά ο Αντώνης πάρα πολλά χρόνια αδερφός και φίλος. Ρημαδιό ζωή και σπίτι απ' τα χούλια σου αλήτη που μετράς το αντριλίνι με βρισκές. Πίτρο το χτυπάς τα σάρια όσοι είναι πανικάρια τη
ζωή τους τη φέρνουν στις θάλασσες. Στις θάλασσες! Μην πρωτοχτυπάς τα ζάρια, όσοι είναι παλικάρια, η ζωή τους τη περνούν στις καλοσχές. Αυτά τα ωραία λοιπόν συνέβησαν στα Φιλιατρά, στη μεγάλη γιορτή της Κώστα Ναβαρίνο για τα 15 χρόνια. Και πριν κλείσουμε την εκπομπή, να πάμε σε μια αθλητική είδηση. Η Καλαμάτα στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς δεν μπόρεσε να πάρει νίκη, μένοντας στο 0-0 με τον Ιωνικό. Μετά το τέλος του αγώνα, στη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο Νίκος Αναστόπουλος ενημέρωσε σχετικά για τα βήματα που θα ακολουθήσουν μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα ματώνει στο γήπεδο. Αυτός είναι μεγάλος στόχος για την Καλαμάτα, όπως τον προσδιορίσε ο Νίκος Αναστόπουλος αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ιωνικό που έληξε δίχως νικητή. Θα θέλαμε, προσπαθήσαμε, αλλά πάλι μας έλειπε μια τελική πάσα. Θέλαμε να κλείσουμε τουλάχιστον τη φετινή σεζόν, στο γήπεδο μας με νίκη. Αλλά γενικά ή κερδίζαμε πάλι, είτε χάναμε, πάλι το ίδιο θα λέγαμε. Ότι το σκεπτικό είναι πώς θα φτιάξουμε ομάδα η οποία θα καταθέτει στο γήπεδο την ψυχή της. Ένα δεύτερο στίχημα είναι, θα έχουμε να επαναφέρουμε τον κόσμο, να γίνει μια επανακίνηση του κόσμου, βλέποντας μια ομάδα, αν μη τι άλλο, που θα καταθέτει την ψυχή της. Η Καλαμάτα που σε όλη τη διάρκεια των play-offs παρέμεινε άσφαιρη, στην αυλαία του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει την Καλυθέα που φέτος γιόρτασε την άνοδό της μετά από 18 χρόνια στη Super League. Τουλάχιστον μπορούμε αυτό να το πούμε, ότι όλα τα παιχνίδια τα παλέψαν. Δεν παράδωσαν παιχνίδι να μας κερδίσει εύκολα ο αντίπαλος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα πάμε να παίξουμε την παρέα μας. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Το πλάνο για τη νέα σεζόν έχει ήδη αρχίσει να σκιαγραφείται, με τον Νίκο Αναστόπουλο να έχει προγραμματισμένη συνάντηση αμέσως μετά το τέλος της σεζόν με τον Γιώργο Πρασά. Για να κάνεις ομάδα μάλλον, θα πρέπει να υπάρχει και ένας κορμός. Τον κορμό αυτόν θα μπορείς να τον ενισχύσεις με παίχτες. Και που θα κάνεις διαφορά. Αφενός και αφετέρου που τους χρειάζεσαι. Δεν θα πάρουμε παίχτες φερειπτή να τους έχουμε στον πάγκο. Μια συναυλία με τον Πρόεδρο, στο περίπου έχουμε πει τι και πώς χρειαζόμαστε. Το επόμενο ραντεβού μας είναι μόλις θα τελειώσει το παιχνίδι με την Καλυθέα, Δευτέρα, Τρίτη, που θα κάνουμε τις αρκωματικές εξετάσεις, θα συναντηθούμε στην ΑΕΛ να μπορούμε να κάνουμε έναν πιο σφαιρικά απολογισμό. Θέλω να φτιάξουμε ομάδα. Αν δεν φτιάξουμε ομάδα, δεν κάνουμε τίποτα. Χτίζουμε στην άμυνα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5:30 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.